Έως πότε εμείς χωλανείτε εν αμφωτέρες τες ιγνίες? Αδερφοί μου, τα λόγια αυτά τα οποία έχουμε ως επικεφαλίδαν του σημερινού κηρύγματος, τα λόγια αυτά τα είπε ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος και προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ηλίας. Έζησεν 816 έτη π.Χ. Επροφήτευσεν 25 ολόκληρα χρόνια και την ημέρα κατά την οποία γεννήθη είδεν ο πατήρ αυτού λευκοφορεμένους αγγέλους οι οποίοι έλεγον το όνομά του είναι Ηλί. Ηλί στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει Θεός. Το ενθυμούμεθα κατά την ημέρα όπου ο Κύριός μας εσταυρώθη επάνω εις το σταυρόν για να μας σώσει. Εκείνη την ημέρα ο Χριστός μας είπε «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτά είναι τα λόγια τα οποία ακριβώς αναφέρει ο προφήτης Ηλίας εις ποιους, όταν ο προφήτης Ηλίας εζούσε τα σημέρας του στην περιοχή εκείνη των Ιεροσολύμων, στην Σαμάριαν βασίλευεν βασιλεύς ειδωλολάτρης, το όνομά του ήταν Αχάβ. Η γυναίκα του ονομαζόταν Ιεζάβελ. Τόσο πολύ ήταν ένοχος εις τον Θεόν και τόσο πολύ κατεδίωκε τον Θεόν των αληθινών, ούτως ώστε έκτισεν ναούς των ειδώλων. Και μέσα εις τους ναούς αυτούς ελατρεύοντο οι θεοί των Ελλήνων. Οι Έλληνες, αδερφοί μου, στην Παλαιάν Διαθήκη όπου αναφέρεται το όνομά των, σημαίνει ειδωλολάτρης. Το γένος των Ελλήνων ή το εκείνον το οποίο δημιούργησε θεούς και ελάτρευε τα ξώανα, τα είδωλα και θυσίαζεν σε αυτά, ο λαός των Ελλήνων και μετέδωκεν την ειδωλολατρία εις τα έθνη, εις τους Ρωμαίους, εις τους Αιγυπτίους, εις την Παλαιστίνη και εις όλα τα μέρη της Ανατολής και της Δύσεως. Ο βασιλεύς Αχάβ, όταν αντελήφθη ότι ο προφήτης Ηλίας κατεδίωκεν τα είδωλα, εζήτη επιμόνως να τον φωνεύσει. Επαρουσιάστη όμως ενώπιον του ο προφήτης Ηλίας, τον οποίον διέταξε ο Θεός να παρουσιαστεί ενώπιον του Αχάβ. Παρουσιάστηκε ενώπιον του και συνομίλησε με αυτόν. Και του λέγει ο προφήτης Ηλίας, «Είμαι έτοιμος», του λέγει, «να μαζέψεις όλους τους ιερείς, τους οποίους έχεις εις τα είδωλα και λατρεύουν τα είδωλα,
και υπηρετούν τα είδωλα, να μαζεύσεις όλους τους ιερείς σου και να μου τους φέρεις εις το Καρμήλιον όρος. Και μάζεψε ο Αχάβ 450 ιερείς της Εσχήνης, δηλαδή της θεάς Αφροδίτης, της θεάς της πορνείας, αυτήν την οποία ελάτρευαν οι Έλληνες, και να μου μαζέψεις, λέγει, και άλλους όσους έχεις, και είχεν και άλλους οι οποίοι ονομάζονται ιερείς των Αλσών, δηλαδή οι ναοί αυτοί βρίσκονται κάτω από δέντρα και ελάτρευον τα είδωλα. Όλοι 850 ιερείς του Βάαλ και της Εσχήνης. Όταν αντίκρισαν τον προφήτην Ηλία, του είπαν: «Εσύ μας καταδιώκεις εμάς και διαφθείρεις των λαών», ότι έλεγαν εις τον Σοκράτη οι ειδωλολάτρες των Αθηνών. Και τότε απήντησεν ο προφήτης Ηλίας και είπε: «Δεν είμαι εγώ που διαφθείρω τον λαό, εσείς τον διαφθείρετε, και έως πότε εμείς χωλανείτε επαμφωτέρες τας ιγνίες?» Ως πόσον, τους λέγει, θα κουτσένετε και από τα δυο σας τα πόδια. Δεν φτάνει ότι κουτσένει το έναν, κουτσένε και το άλλο. Επαμφωτέρες τας ιγνίες, τους λέγει, κουτσεύετε και από τα δυο σας τα πόδια, χωλαίνετε, τους είπε ο προφήτης Ηλίας. Και ανέβησαν στο Καρμήλιον όρος και μετέφεραν με ταυτόν δύο βόας. Και όταν ανέβησαν εκεί, είπε ο προφήτης Ηλίας εις όλων των λαών ο οποίος μαζεύθη: «Θα ποιήσομεν θυσιαστήριον», είπε, «και εκλέξατε από το αδείο αυτά ζώα το έναν οποίον θέλετε, θυσιάστε το, να το εναποθέσετε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου και να φωνάξετε τον Θεό σας να στείλει πυρ δια να κατακάψει το θυσιαστήριο. Το ίδιο θα ποιήσω και εγώ», είπε ο προφήτης Ηλίας, «και εκείνου του οποίου ο Θεός θα απαντήσει, αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός». Εδέχθη όλος ο λαός εκεί ομοφόνος, και ο προφήτης Ηλίας απευθύνθη εις τους ειδωλολάτρας, τους οπαδούς του Αχάβ και της Ιεζάβελ, και τους είπε: «Ετοιμάσατε το θυσιαστήριο?» Και το ετοίμασαν. Εθυσίασαν το ζώο και το έβαλαν επάνω εις τα ξύλα και τους είπε: «Φωνάξατε τώρα τον Θεό σας να στείλει πυρ για να κατακαύσει το θυσιαστήριο». Και ήρχεσαν να φωνάζουν, λέγει, από πρωίας άχρης μεσημβρίας, η ώρα 3.
αλλά ούκην φωνή ούκην ακρόασης. Και ήρχεσαι ο προφήτης Ηλίας να τους μιχτηρίζει, να τους εμπέζει, να τους ηρωνεύεται. Είστε τόσοι πολλοί, λέγει, από μια φωνή φωνάξετε του, μήπως κοιμάται, να ξυπνήσει. Αλλά τα είδωλα δεν ομιλούν, δεν απαντούν, δεν βλέπουν, δεν ακούουν. Και τότε, αφού ετελείωσε η ώρα, ανέλαβε ο προφήτης Ηλίας την ειδική του αποστολή. Διέταξε τα ειδικά του τα πρόσωπα και έλαβαν 12 λίθους. Από τα 12 φυλάς του Ισραήλ μίαν. Και επίσης θυσιαστήριο, λέγει, και έβαλε τα ξύλα επάνω στο θυσιαστήριο και έσφαξε το ζώο και το έβαλε επάνω στα ξύλα και ίνιξεν γύρω από το θυσιαστήριο λάκων και επήρεν 2 ιδρίας και είπεν εις τον κόσμο, γεμίσατε τον λάκων αυτόν γύρω από το θυσιαστήριο με νερό. Και έβαλαν πρώτη φορά και επανέλαβε, βάλετε και δευτέρα. Έβαλαν και δευτέραν και λέγει, επαναλάβετε, βάλετε τρίτη. Εδώ κρύπτεται η Αγία Τριάση στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου. Είναι η Παλαιά Διαθήκη κατεσπαρμένη κατά κάποιον τρόπον από την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος, η οποία δεν εφανερώθη ημιμόνων κατά την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας εις τον Ιορδάνην ποταμόν. Όταν ετρίσευσαν, λέγει, το είδωρ γύρω από το θυσιαστήριο, τότε εγονάτισε ο προφήτης Ηλίας, ύψωσε τα σχήρα στο εις τον ουρανόν και παρεκάλεσε τον Θεόν. Κύριε, του λέγει, σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία θα φανείς ότι είσαι ο Θεός, ο ζών, ο ζωντανός Θεός. Παρεκάλεσε τον Κύριόν μας ο προφήτης Ηλίας και ίνιξεν ουρανός πυρ και κατέκαυσε, λέγει, το θυσιαστήριο και τους λίθους και το νερό, τα πάντα, τα έκανε στάχτη. Τότε σηκώθη ο προφήτης Ηλίας και είπε, συλλάβετε όλους τους ιερείς της Εσχήνης και τους ιερείς των Αρσών της Αφροδίτης και των ναών τους οποίους είχεν η Ιεζάβε, συναθρήσατε όλους, λέγει, μη φύγει κανείς εξ αυτών, και κατεβάσατε τους εις τον ποταμό, λέγει. Και εκεί ο προφήτης Ηλίας διέταξε και κατεσφάχτησαν όλοι οι ιερείς της Εσχήνης και του Βάαλ. Ο Αχάβ έτρεξε τότε στην Ιεζάβελ και της λέγει, αυτό και αυτό έκανε ο Ηλίας. Και κατεδίωξε η Ιεζάβελ τον Ηλία και έφυγεν και έφτασεν εις τον ποταμόν Χωράθ. Και εκεί διέταξε ο Θεός, λέγει, το πρωί να φέρουν κόρακες ψωμί εις τον Ηλίαν και το βράδυ, λέγει, κρέας δια να τρώγει. Η Ιεζάβελ τον κατεδίωξαν και από εκεί και έφυγε και έφτασαν εις Πύλεον και κοιμήθη. Ήρθεν άγγελος Κυρίου και του λέγει, σήκω, του λέγει, να φάγεις και να πεις, διότι μακράν από σου η οδός. Και επίσε τούτο εκ δευτέρου και σηκώθη ο Ηλίας και είδεν ενώπιον αυτού άρτον και είδωρ. Και έφαγεν και έφυγε, λέγει, και είναι η τροφή εκείνη επί 40 ημέρας. Τούτο είναι και το σημείο της Θείας Κοινωνίας, αδερφοί μου.
Η Θεία Κοινωνία έχει δύναμη έως 40 ημέρες. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κοινωνούμε τουλάχιστον εις το μέσο των 40 ημερών. Πρέπει να κοινωνούν οι χριστιανοί και όχι μία φορά τη ζωή τους, αλλά να κοινωνούν το πιο αργό τις 40 ημέρες. Να μην σβήνει η δύναμη της Θείας Κοινωνίας. Επανερχόμεθα τώρα στους λόγους του προφήτου Ηλιού. «Έως πότε εμείς χωλανείτε επαμφωτέρεστες ηγνίες, το ένα πόδι καταδιώκει τον Θεό, το άλλο πόδι λατρεύει τα είδωλα». Δεν θα μείνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, διότι οι ιερείς της Εσχήνης και του Βάλ έφτασαν μέχρι των ημερών μας. Τα σημέρες κατά τα οποία ζούμε εμείς σήμερα, υπάρχουν οι ίδιοι ιερείς της Εσχήνης και του Βάλ, της Αφροδίτης και του Διός Βάλ ή το ο Δίας, και στην Εβραϊκή τον έλεγαν την γλώσσα των Εβραίων Βάλ. Ο Δίας λοιπόν και η Αφροδίτη. Και σήμερα, αδερφοί μου, τα μορφωμένα στρώματα της κοινωνίας των Ελλήνων, οι άνθρωποι, οι μορφωμένοι, οι κατέχοντες θέσεις υψηλάς, ύψωσαν την σημαία της Επαναστάσεως εναντίον του Κυρίου. Και τι δημιούργησαν? Δημιούργησαν τον λεγόμενο παγανισμόν. Οι παγανιστές των σημερινών ημερών είναι απομεινάρια των ιερέων της Εσχήνης και του Βάλ και οδηγούν τους Έλληνες και την νεότητα προς τα είδωλα του Ολύμπου και ποιούν στον τύρναβον συναθρήσεις και θυσίας εις τα είδωλα και ομολογούν και λέγουν ότι δεν είναι η χριστιανική θρησκεία πίστης όπως την παλαιάν την πατρώαν ημών πίστην. Και όταν λέγουν πατρώαν πίστην εννοούν τα είδωλα, προτού έρθει ο Απόστολος Παύλος και κηρύξει το φως και το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Ιδέ φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και πάνω από όλους ο προφήτης Ηλίας είναι τα μαύρα πρόσωπα τα οποία, τα μαύρα πρόβατα τα οποία οι παγανιστές δεν θέλουν να ακούσουν το όνομά τους. Είναι αυτοί οι οποίοι καταδίωξαν τα είδωλα, είναι αυτοί οι οποίοι σαν προφήτε προ Χριστού και τους οποίους η Εκκλησία μας παραδέχεται ότι εδίδαξαν ηθικήν ζωήν όπως ο Σωκράτης και καταδίωκαν τα είδωλα και τον συνέλαβαν οι Αθηναίοι και τον επότισαν το κόνιον και απέθαναν. Δεν δίνανται να ακούσουν το όνομα του Σωκράτου, ούτε του Πλάτωνου, ούτε του Αριστοτέλους και των άλλων υγιών προφητών της παλαιάς εποχής των Ελλήνων. Αυτοί οι οποίοι εξεσήκωσαν τον κόσμο εναντίον των ειδώλων και προσπάθησαν να κηρύξουν λόγους υγιείς, λόγους ευθύτητος, λόγους ηθικούς και ονομάζονται οι προφήτε προ Χριστού. Προχώρησαν και έφτασαν
εις ένα σημείο κατά το οποίο διαχώριζε πλέον το φως μία αραχνοήφαντο σκηνή. Δεν μπόρεσαν να σπάσουν αυτή την σκηνή και να εισέλθουν να ειδούν το αληθινό φως. Πλην όμως η Εκκλησία μας τους έχει εις Εκκλησίας ενδεδειμένους με προφητικούς μανδύας. Τους ασπάζεται και τους δέχεται ως προφήτες οι οποίοι εκήρυξαν τον Χριστόν προ Χριστού. Το εν σκέλος λοιπόν των σημερινών παγανιστών καταδιώκουν τον Θεό. Εμείς λέγει είμεθα ελληνιστές, εσείς είστε Ιουδαίοι και Εβραίοι λέγει. Εσείς έχετε ένα Θεόν δικτάτοραν στους ουρανούς που σας παιδεύει και σας κρατά. Εσείς είστε γουρούνια λέγει. Δεν ξεύρετε να ζήσετε λέγει. Η αληθινή πίστη είναι η πατρόαιμον πίστης, δηλαδή τα είδωλα του Ολύμπου. Εις αυτά μεταφέρουν θυσίας αδερφοί μου. Εκείνοι δε οι οποίοι ευρίσκονται όπισθεν του καρναβάλου, πρώτοι είναι οι παγανιστές, διότι θέλουν να αναβιώσουν την ειδωλολατρία. Το πρώτο λοιπόν σκέλος είναι εχθροί του Θεού, το δεύτερο σκέλος είναι οι ειδωλολάτρες και θέλουν να μεταφέρουν την Ελλάδα εις την ειδωλολατρία. Ημείς αδερφοί μου, προσέξετε τα τέκνα ημών. Προσέξετε πού πηγαίνουν και πού έρχονται, διότι ίδρυσαν ομοσπονδίες αυτοί. Έχουν εθούσας κατηχήσεως και κατηχούν τα τέκνα σας εις την ειδωλολατρία. Προσέξετε και ελέγχετε τα τέκνα ημών. Μη παρασυρθούν και εγκαταλείψουμε τον Θεό και αρνηθούμε τον Θεό των αληθινών. Διότι θα ακούσουμε τότε από τον προφήτη Ηλία, «Έως πότε εμείς χωλανείτε επαμφωτέρες και συγνίες, μη ακούσουμε αυτά τα λόγια». Διότι ο προφήτης Ηλίας, όταν γεννήθηκε, είδεν ο πατέρας του τους αγγέλους, είδεν ακόμη ότι εξήρχεται από τον προφήτη Ηλία πυρ, και έδιδον οι άγγελοι και έτρωγε πυρ, που σημαίνει ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν ευπρόσδεκτος ενώπιον του Θεού, ο λόγος του ήταν απόφασης και τα έργα του ήσταν έργα πυρός. Ο προφήτης Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς, δεν απέθανε. Ο Ελισσαίος είδε τον προφήτη Ηλία να ανεβαίνει επί άρματος πυρός και αφήγαινε σε αυτόν την μιλωτήν του. Και δια της μιλωτής του Ηλιού ο προφήτης Ελισσαίος επί θαύματα ως ο προφήτης Ηλίας. Αυτή είναι με ολίγους λόγους η εικόνα του σημερινού εορταζομένου προφήτου Ηλιού. Ήθετε να μεσητεύει περιμόν εις τον Κύριον, όπως μη αρνηθούμε και εμείς τον Θεόν, αλλά να μείνουμε πιστοί για να ακούσουμε από τον Κύριόν μας, «Μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Μείνον με θυμόν Κυρία, μείνον με θυμόν Δέσποτα, μείνον με θυμόν Άγιε, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν ημέρα. Βοήθησέ μας Κύριε και αξιώσέ μας εις τον παρόντα κόσμο να μη σε αρνηθούμε, και αξιώσέ μας στην επουράνιον σου Βασιλεία να είμεθα αιωνίως μαζί σου. Αμήν.